θα τα δούμε αναλυτικά με τον Κωνσταντίνο Καρδιασμένο. Είναι βεβαίως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της ETX Capital του Λονδίνου εδώ στην Αθήνα. Σας καλημερίζω, κύριε Καρδιασμένο, και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλημέρα σας, κύριε Λιμπεράκη. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πολύ συζητημένο δημοψήφισμα στην Ελβετία. Οι τιμές του πετρελαίου είναι σε ελεύθερη πτώση και ο ΟΠΕΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος, με το δάχτυλο της Σαουδικής Αραβίας βεβαίως, να ανακόψει αυτήν την πορεία. Ακόμη στην Ευρώπη συζητάμε για το τι και σε ποιο βαθμό μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και όλα αυτά συνθέτουν το κλίμα όχι και με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς για τον τελευταίο μήνα του 2014. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα βασικά γεγονότα τα οποία έχουν απασχολήσει και απασχολούν αυτήν την εβδομάδα την αγορά. Πολύ σημαντικό βέβαια και αυτό που είπατε χθες, ότι πριν από λίγο, για την Ιαπωνία και για το κόψιμο του ενός νότς από την S&P. Βέβαια, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο σε σχέση με όλη αυτή την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα, όπου αφιδώς έχει αυξήσει την ρευστότητα, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το balance της, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αύξηση του κινδύνου, θα λέγαμε, για τους διακρατώντες τα ομόλογά της. Mm-hmm. Φυσικά αυτό δεν βοηθά, δεν ανισχύει καθόλου το ίδιο, αφού βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ υψηλή θέση στην προτίμηση των επενδυτών το χρέος της χώρας, οπότε δεν είναι και κάτι το τρομακτικά ανισχυτικό, μάλλον ήταν αναμενόμενο. Προχωρώντας, δεν ξέρουμε τι θέλετε να ασχοληθείτε πρώτα, με το referendum, με το ΟΠΕΚ. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις, αν δεν έχετε αντίρρηση, για να μην φεύγουμε από το μοτίβο που ακολουθούμε κάθε Δευτέρα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την Αμερική. Έχουμε δει λιγάκι τις ανακοινώσεις μέχρι την Τετάρτη, μιας και την Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε για σήμερα την ανακοίνωση στις 5 ώρα το απόγευμα του PMI μεταποίησης, όπου αναμένεται μια μικρή υποχώρηση. Βέβαια, μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε απίστευτα υψηλά νούμερα. Από το 59, δηλαδή του προηγούμενου μήνα, θα φτάσουμε στο 58 μάλλον σήμερα. 57,9, αυτή είναι η αναμονή που έχει αγορά για τον PMI μεταποίησης. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν πειράζει κιόλας και να χαθεί μια μονάδα από το 59 στο 58. Είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά ο PMI μεταποίησης στην Αμερική. Και αυτό είναι και το μοναδικό, αν θέλετε, νέο το οποίο περιμένουμε για σήμερα, το οποίο να έχει, ας πούμε, κόκκινη σημασία, ας το πούμε έτσι, δηλαδή να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο. Σήμερα όμως έχουμε και τις ομιλίες κάποιων μελών επιτρόπων της Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς, της ΦΕΔ. Επίσης μιλούν σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα ο Νεοκέντρος Επίτροπος, ο κύριος Ντάντλεϊ. Ενώ σήμερα στις 8 και αύριο στις 3 και 10 μιλάει ο κύριος Φίσερ. Την Τρίτη έχουμε την ομιλία της κυρίας Γέλεν στις 3 και μισή, ενώ επίσης την Τρίτη στις 7 η ώρα μιλάει ο κύριος Μπρέιναρντ. Τώρα και είναι σαφές ότι με τα επιτόκια θα ασχολούμαστε, έτσι δεν είναι? Συνέχεια. Αυτή θα είναι και γι' αυτό το λόγο πλέον, επειδή πλησιάζουμε, όσο λένε τουλάχιστον οι περισσότεροι αναλυτές, και σε μια επικείμενη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κάποια στιγμή σύντομα. Τώρα θα είναι σε αυτό το τρίμηνο, θα είναι στο επόμενο, αλλά πάντως δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να οριοθετούνται οι απόψεις των επιτρόπων, και γι' αυτό το λόγο όλη αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ομιλίες των επιτρόπων, και μάλιστα σε μια εβδομάδα στην οποία έχουμε και την ανακοίνωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων, όπου λαμβάνουν θέση και οι Αμερικανοί σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα οριοθετηθεί η πλειοψηφία στην επόμενη συνεδρίαση της ΦΕΤ. Άρα το να τις ομιλίες είναι σοβαρό. Ναι. Η ανεργία επίσης είναι ένα βαρόμετρο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, οι δείκτες. Φυσικά. Και έχουμε την Τετάρτη, στις 3 και 4, την μεγάλη ανακοίνωση για την ανεργία, το ADP Unemployment Change, όπου εκεί έχουμε την ανακοίνωση που περιμένει πάρα πολλούς κόσμους. Αποτελεί, όπως είπατε, και ένα από τα βασικά μεγέθη τα οποία κοιτάει η ΦΕΔ. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί και τον πιο σημαντικό παράγοντα, ίσως, για την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Οι αναλύσεις κάνουν λόγο για μια ανακοίνωση κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, περίπου στις 223.000, μια μικρή πτώση δηλαδή 7.000 νέων θέσεων εργασίας. Να θυμίσουμε ότι αυτό το report δεν υπολογίζει μέσα τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον αγροτικό τομέα. Έτσι, mm-hmm. Είναι καθαρά
βιομηχανικές και θέσεις εργασίας για υπηρεσίες. Τώρα, για την Ευρώπη, αυτή η εβδομάδα έχει ξεκινήσει από πλευράς ανακοινώσεων με PMI για την Ισπανία νωρίς το πρωί, για την Ιταλία πριν από λίγο. Να δούμε τι αναμένουμε. Για την Ισπανία ήταν μια καλή μέτρηση αυτή. Για την Ιταλία στο 49 νομίζω ότι προκαλεί ανησυχίες. Επιτείνει τις πάγιες ανησυχίες που έχει η κυβέρνηση Ρέντσι. Έτσι. Κοιτάξτε, την Ισπανία δεν την περιμέναμε να είναι σε. Πολλοί δεν περίμεναν ότι θα είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα το PMI της, τόσο σύντομα. Δηλαδή, το να δούμε ένα σκορ σχεδόν στο 54,7, σημαίνει ότι οι Ισπανοί μάνατζερς έχουν εξαιρετικές πεπιθήσεις για το μέλλον. Δηλαδή, θα πάνε πάρα πολύ καλά. Οι Ιταλοί στο 49, να πούμε ότι δεν είναι και το χειρότερο σκορ το οποίο έχουν δώσει, διότι έχουμε βρει και ακόμα χαμηλότερα. Είναι κοντά στο 50. Δεν είναι και τόσο κακό το rating της Ιταλίας όσο φαίνεται, παρότι είναι κάτω από 50. Όχι, απλώς είναι σε ρυθμούς συρρίκνωσης. Είναι σε ρυθμούς συρρίκνωσης βέβαια, αλλά είναι κοντά στο να σπάσει αυτό το όριο του 50. Σωστά. Το οποίο πριν από λίγες μήνες φάνταζε λιγάκι μακρινό. Στα πολύ σημαντικά της εβδομάδας, αναμφισβήτητα είναι η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, αλλά και η συνέντευξη τύπου του κυρίου Ντράγκη, όπου ελπίζουμε όλοι να ακούσουμε κάτι ουσιαστικό σε σχέση με το QE, το ευρωπαϊκό QE. Πάντως να πούμε εδώ ότι ο κύριος Ντράγκη έχει μάλλον αρχίσει να κουράζει λίγο στην αγορά. Με πολλή προσπάθεια ο άνθρωπος βέβαια, και πρέπει να το καταλογιστεί στα θετικά του αυτό, με πολλή προσπάθεια λοιπόν και πολλά παχιά λόγια τους τελευταίους μήνες, έχει καταφέρει έναν από τους δύο στόχους, που ήταν σχετική αποδυνάμωση του ευρώ για να βοηθήσει την εξαγωγική δυνατότητα της Ευρωζώνης. Από την άλλη όμως, από πληθωρισμός για να χτυπηθεί. Θέλει πολιτική συγκεκριμένη και θέλει ρευστότητα. Και εκεί είναι που ο Ιταλός δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, μάλλον. Έτσι λοιπόν αναμένεται με ενδιαφέρον μήπως η τοποθέτησή του. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Όχι, απλώς θέλω να πω εις επίρρωσιν αυτό που λέτε, ότι είναι σαφής η διαμάχη που μένεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μετά τον κύριο Βάιντμαν είχαμε και τις πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Λόιτερ-Σλέγκερ, που θα τις είδατε κι εσείς, κατά της αγοράς κρατικών ομολόγων. Και είναι αυτή η διάσταση απόψεων που κρατά τα χέρια του Κεντρικού Τραπεζίτη της Ευρώπης δεμένα οπωσδήποτε. Έτσι, σε σχέση και με τον πληθωρισμό που παραμένει σε τροχιά σταθερά πτωτική. Προφανώς και το θέμα είναι ότι η αγορά θα αρχίσει να πλέον να κάνει discredit τα λόγια του Ντράγκη σε λίγο καιρό, εάν τυχόν δεν αρχίσει να υπάρχει κάποια πολιτική. Και απλά σε κάθε meeting της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βγαίνουμε και λέμε ότι σκεφτόμαστε να βγάλουμε αντισυμβατικά μέτρα κτλ. Το έχουμε πολλές φορές, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα αντισυμβατικά μέτρα. Εάν δεν τα δει η αγορά, σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσει αυτά τα λόγια του κ. Ντράγκη λέω, να μην τα υπολογίζει. Και βέβαια η πορεία η οποία θα παίρνει η αγορά θα είναι ανάλογη. Αυτό πρέπει να κοιτάξει μάλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι επίτροποι, οι κυβερνήτες μάλλον που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ψηφίζουν, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι αν τυχόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν οδηγήσει τα γεγονότα, θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα η Ευρωζώνη, δηλαδή η οικονομία της Ευρωζώνης σε συνολικό επίπεδο. Οπότε μάλλον θα περιμένουμε κάτι, μπορούμε να δούμε κάτι πολύ καλό την Πέμπτη. Ας ελπίσουμε θα δούμε κάτι πολύ καλό σχετικά με τη ρευστότητα, η οποία μπορεί να περαστεί και στις περιφερειακές οικονομίες που είναι και το ζητούμενο για μας. Να πάμε και στην Ασία. Η είδηση της ημέρας έρχεται βεβαίως από την Ιαπωνία και είναι η υποβάθμιση από τον Νίκο Μούντις. Μας εξηγήσατε κι εσείς σε γενικές γραμμές πώς δεν είναι έκπληξη όλο αυτό που συμβαίνει στην Ιαπωνία, αλλά έχουμε πολλές φορές πει ότι πρέπει τα πράγματα εκεί να τα βλέπουμε υπό άλλη σκοπιά, όχι υπό ένα πρίσμα ευρωπαϊκό σχετικά με την αναχρηματοδότηση του χρέους που είναι και το μείζον έτσι για να κατευθύνει αποφάσεις και παρεμβάσεις. Να δούμε τι υπάρχει ωστόσο και από την Ιαπωνία αλλά και από την Κίνα, κύριε Καρδιασμένο, που γίνονται σημαντικές κινήσεις, ως φαίνεται, στο τραπεζικό σύστημα για εγγύηση καταθέσεων κλπ. Εντάξει, στην Ασία, μέχρι την Τετάρτη έχουμε την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων του PMI, που είναι το σημαντικό γεγονός. Ήδη από τα ξημερώματα είχαμε την ανακοίνωση του μεταποιητικού δείκτη για την Κίνα, όπου το σκορ ήταν ακριβώς το 50, και μιλάω για τον δείκτη της HSBC και όχι για τον επίσημο κινέζικο δείκτη. Ανέμενε και η αγορά αυτό το νούμερο 50. Την Τετάρτη έχουμε και τα αποτελέσματα του δείκτη για τις υπηρεσίες, πάλι για τον HSBC δείκτη μιλάμε, όπου η αγορά αναμένει μια απόδοση 52,9 μονάδες. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είχαμε μια πτώση, σχετική πτώση στις παραγγελίες του προηγούμενου μήνα, οπότε το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα πάνω από το 50 είναι σημαντικό. Ενώ για την Ιαπωνία η ανακοίνωση της εβδομάδας είναι αύριο στις 3.30 τα ξημερώματα. Αναμένεται να ανακοινωθεί η διαφορά στο μισθολόγιο. Η αγορά να μένει μια θετική απεικόνιση στο συν 0,8%,
Είναι καλό το γεγονός ότι αυξάνονται τα μισθολόγια στην Ιαπωνία. Βοηθάει πάρα πολύ και στο μέτωπο το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα, που είναι ο πληθωρισμός, ο αποπληθωρισμός. Είναι χρόνιο πρόβλημα στην Ιαπωνία. Οπότε όταν ανεβαίνουν τα μισθολόγια, αυτό βοηθάει. Ναι. Αυτές είναι οι δύο βασικές ανακοινώσεις μέχρι την Τετάρτη που έχουμε για την Ασία. Και κλείνοντας με το πετρέλαιο και το χρυσό, το πετρέλαιο με την τιμή να κατρακυλά και τον ΟΠΕΚ να μην βάζει φρένο. Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που αρκετοί προσπαθούν να αναλύσουν, αποδίδοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο στη Σαουδική Αραβία και μια συγκεκριμένη πρόθεση έναντι της Ρωσίας, που βρίσκεται ούτως ή άλλως στο περιθώριο και της κρίσης στην Ουκρανία, σε μια θέση κάπως δύσκολη από πλευράς οικονομικού κλίματος. Και απ' την άλλη, το δημοψήφισμα στην Ελβετία για το χρυσό. Ωραία, να το πάμε από την αρχή. Λοιπόν, η χρονικά πρώτη περίπτωση είναι άρρωστο για το πετρέλαιο, και γιατί αφού είναι η ΕΕ. Το meeting έγινε την Πέμπτη. Αποφάσισαν να μην μειώσουν την παραγωγή. Κυρίως η Σαουδική Αραβία, όπως είπατε και εσείς, αισθάνονται την απειλή, έτσι υπόθηκε τουλάχιστον, από την αμερικανική παραγωγή. Θέλουν να καταστήσουν μάλλον ασύμφωνη την άπληση του αμερικανικού shale oil, το οποίο shale oil προφανώς είναι άλλος ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να μειώσει το μερίδιο αγοράς το οποίο έχουν οι πετρελοπαραγωγικές χώρες του ΟΠΕΚ. Σε αυτό το τοπίο λοιπόν, το οποίο διαμορφώνεται, η Σαουδική Αραβία και ο ΟΠΕΚ υποστηρίζουν ότι είναι βιώσιμη η δική τους παραγωγή ακόμα και στα 60 δολάρια ανά βαρέλι. Οπότε για αυτό το λόγο κιόλας, εφόσον θέλουν να διακρατήσουν ή να μεγαλώσουν το market share, το οποίο, το μερίδιο αγοράς το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή, και να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές τους, ας το πούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι λογική η απόφασή τους. Φυσικά αυτό οδηγεί το πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό βολεύει αρκετές χώρες οι οποίες δεν είναι πετρελαιοπαραγωγικές και εισάγουν πετρέλαιο. Δεν βολεύει όμως χώρες που είναι πετρελαιοπαραγωγοί, αλλά έχουν υπολογίσει για να είναι ίσως κελισμένοι ή τέλος πάντων να έχουν κέρδος από την όλη διαδικασία την τιμή του βαρελιού κοντά στα 100 δολάρια. Ή χώρες όπως η Αμερική με το σχιστολιθικό, που και εκεί το κόστος εξόρυξης από ό,τι διαβάζουμε είναι πολύ ψηλότερο. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι μια πάγια τακτική. Αν δείτε λιγάκι τις κρίσεις οι οποίες δημιουργούνται στην πετρελαϊκή αγορά, όταν ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου, θυμόσαστε κάποια στιγμή έχει φτάσει στα 147, περίπου 150 δολάρια το βαρέλι, εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται πλέον πάρα πολλές φωνές οι οποίες υποστηρίζουν την παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας ή τις άλλες, χώρες άλλες εκτός του ΟΠΕΚ, που κερδίζουν μερίδιο. Εκεί λοιπόν, όταν ανοίγει η κάνουλα ξανά από τον ΟΠΕΚ, ίσως και λύζονται τα πράγματα, έρχεται η ισορροπία πάλι στα επίπεδα τα οποία χρειάζεται. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο αντίθετο σενάριο, που έχουμε χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου. Να θυμίσουμε ότι αυτή δεν είναι η χαμηλότερη που έχουμε δει. Έχουμε δει και πολύ πιο χαμηλά από εκεί. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο οποίος έχει το πετρέλαιο πιο κοντά στην επιφάνεια με μικρότερο κόστος είναι αυτός που κερδίζει το μερίδιο αγοράς, διότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να εξορίξουν. Αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Ο ΟΠΕΚ μάλλον είναι ο κερδισμένος αυτής της κίνησης του πετρελαίου. Να δούμε πού θα επέλθει η ισορροπία. Διότι σίγουρα επέρχεται μια ισορροπία μετά από τέτοιες κινήσεις. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει η διόρθωση πλέον προς τα πάνω για την τιμή του πετρελαίου. Λοιπόν, και Ελβετία για το χρυσό. Εκοφαντικό όχι. Γιατί περίπου 78% ήταν η απάντηση όχι στο gold standard το οποίο τέθηκε. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την πολιτική της τράπεζας, της κεντρικής τράπεζας, να επικροτείται τελικά από τους Ελβετούς πολίτες. Τα σημάδια φαίνονταν. Είναι κάποιος επίμονος, είναι και Δευτέρα, κύριε Καρδιασμένη, είναι και ώρα αιχμής. Λοιπόν, αν και τα σημάδια λοιπόν φαίνονταν και την Πέμπτη και την Παρασκευή, με το άνοιγμα της Ασίας δημιουργήθηκε και η τιμή του χρυσού, έπεσε λοιπόν ο χρυσός. Ήταν αναμενόμενο βέβαια από την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου είχαμε κινήσεις του χρυσού προς τα κάτω. Αυτό έχει περάσει πλέον και την τιμή του ελβετικού φράγκου. Εκεί έχουμε πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο του ενδιαφέροντος για την αγορά. Να δούμε πώς θα διατηρήσει την ισοτιμία η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. Πάντως έκανε μια κίνηση ο χρυσός. Αυτή τη στιγμή ψάχνει τα στηρίγματά του εκεί στο 1140. Να δούμε αν θα διατηρηθεί εκεί η στήριξη του μετάλλου. Και πλέον το ενδιαφέρον νομίζω μετακομίζει από το μέταλλο στο ελβετικό φράγκο. Το κρατάμε λοιπόν και αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Καρδιασμένε. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.